Απαντήσεις για το πλάνο αποκλιμάκωσης των μέτρων που ανακοινώθηκε χθες δίνει ο Υπουργός Υγείας την ώρα που μένονται οι αντιδράσεις από πλευράς όσων δεν επαναλειτουργήσαν. Είναι δύο επιλογές. Ή τα απαγορεύεις όλα ή κάποια που είναι πιο σημαντικά τα επιτρέπεις, ώστε να λειτουργεί κάτι, να υπάρχει κάτι. Άρα και είναι αυτό που δεχόμαστε κριτική. Μάλιστα αποκάλυψε πως δέχεται απειλές. Είμαστε δέχτες εδώ και 9 μήνες όλων αυτών των παραπώνων. Και απειλές προσωπικές και πολλά άλλα δεδομένα. Κάποια κατάσταση πλέον όμως έχει αρχίσει να ξεφεύγει. Και εμείς ανθρώποι είμαστε. Ως χώρους υψηλού κινδύνου χαρακτήρισε τα γυμναστήρια, απαντώντας στις επικρίσεις που δέχεται το Υπουργείο Υγείας για την άθληση. Οι πιο ευκολείς είναι να απαγορευτούν εντελώς. Επιτρέπουμε όμως κάποια στον αθλησμό με μέτρο, ούτως ώστε να μειώνουμε με την κινητικότητα και ο συνωστισμό, αλλά επιτρέπουμε κάποια δεδομένα. Το ίδιο ισχύει με γυμναστήρια. Ανάμεσα στους τομείς που έμειναν εκτός του πλάνου χαλαρώσεων είναι και ο πολιτισμός και συγκεκριμένα τα θέατρα. Εάν ανοίγαμε αύριο τα θέατρα με 50% πληρότητα όπως ισχύει προηγουμένως, και ένα θέατρο 500 θέσεων πηγαίναν 250 άτομα να δουν μια παράσταση, τι συνωστισμός θα παρατηρήσουν πριν την έναρξη της παράστασης και στο τέλος της παράστασης? Δεν θα έρχονταν ύστερα τα εστιατόρια εμάς, γιατί μας ανοίγει τα εστιατόρια με 50% πληρότητα αφού κάθονται και δεν συνωστίζονται? Διαμηνύοντας πως έχει ήδη αποφασιστεί το πλάνο για την επόμενη φάση, ούτως ώστε μόλις τα επιδημιολογικά δεδομένα το επιτρέψουν, να μπορεί η κυβέρνηση να προχωρήσει στην αποκλιμάκωση επιπλέον μέτρων. Υπάρχει το πλάνο τι θα περιλαμβάνει, αλλά πρέπει να μπουν όλες οι λεπτομέρειες. Σε περίπτωση που χρειαστεί να πάμε και στην επόμενη φάση, πότε θα συμβεί, δεν γνωρίζω. Ένα από τα κριτήρια για τα επόμενα βήματα είναι και οι εμβολιασμοί, με τα βλέμματα να είναι στραμμένα στις συζητήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και AstraZeneca. Το πλάνο που μας είχε κοινοποιηθεί από την AstraZeneca για τουλάχιστον μέχρι το τέλος του Μαρτίου μιλούσε για γύρω στις 100 με 120.000 δόσεις. Είναι αυτά που θα αναμέναμε τον Δεκέμβριο. Οι εμβολιασμοί συνεχίζονται όπως και η διευθέτηση ραντεβού για εμβολιασμό. Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε πως από αύριο στις 9 το πρωί άτομα άνω των 86 ετών θα μπορούν να διευθετήσουν ραντεβού μέσω της πύλης εμβολιασμού.